Και εκεί πλέον κατάλαβαν αργά ότι το απόγευμα ότι είναι πολύ σοβαρό το ατύχημα. Είχε προκαλέσει εσωτερική αιμορραγία, είχε κρανιογκεφαλικές κακώσεις, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε δύο. Αυτός είναι αδελφός του, ο οποίος έχει πάει την επισκεφτή στο νοσοκομείο, έτσι. Ο οποίος είναι και αυτός. Είναι της πασίγνωστος πιλότης Φόρμουλα 1, ο αδερφός του Μάικλ Σουμάχερ. Ο Ραλφ Σουμάχερ είναι αυτός. Και η οικογένεια. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που θέλουν και το γιο του να είναι παρόν στο ατύχημα. Ο γιος του, 13χρονος γιος του, ήταν παρόν μαζί του, κάνανε μαζί σκι. Αλλά εγώ θέλω να σε πάω πρώτα απ' όλα στο τελευταίο ανακοινωθέν, το οποίο έχει βγει πριν από λίγη ώρα, από το οποίο φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση υγείας του, από την πολύ χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποιούν οι γιατροί, που λένε ότι παλεύει για τη ζωή του ο Μάικλ Σουμάχερ. Και επειδή είναι και πάρα πολύ φιδωλή, λένε αυτό που μπορούμε να σας πούμε, ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ξέρουμε όμως ότι τις επόμενες ώρες θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση υγείας του πιλότου της Φόρμουλα 1. Έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Δηλαδή, ειλικρινά, πρέπει να έφυγε πολύ άσχημα για να μου λες ότι έχει πέσει πάνω σε βράχο. Αυτό είναι το ιατρικό ανακοινωθέν. Αυτό λοιπόν είναι live αυτό. Ακριβώς, όχι. Είναι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά. Το BBC είναι, βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν τους γιατρούς που ανακοινώνουν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υγεία του Μάικλ Σουμάχερ. Άρα ουσιαστικά από χθες δεν έχει παρουσιάσει βελτίωση δηλαδή. Καμία κατάσταση. Βελτίωση, και είναι πάρα πολύ. Είναι και ιδιαίτερα φιδωλοί οι γιατροί και από το ύφος τους, πριν συζητούσαμε ότι από το ύφος τους φαίνεται ότι ανησυχούν πάρα πολύ και το γεγονός ότι δεν μπορούν. Εδώ είναι φωτογραφίες, πρέπει να είναι ο γιος του, ναι, ο 13χρονος γιος του Μάικ. Αυτή είναι η σύζυγός του, η Κορίνα, με την οποία είναι από το 1995-96 μαζί. Έχουν δύο παιδιά, αναμένεται σε λίγες μέρες να γιορτάσουν τα γενέθλια του Σουμάχερ, κλείνει τα 45 στις 3 Ιανουαρίου.